Μέτρα στήριξη ζητάμε και για την εστίαση αλλά και για όλους τους επαγγελματίες, διότι αν γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το ποσοστό εμβολιασμού είναι 50% εδώ στις Σέρρες με 55%, άρα τα μαγαζιά μας είναι μισογεμάτα. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε ούτε ασφαλιστικές φορές 100%, ούτε τα ενίκια να τα πληρώνουμε 100% βλέποντας τα μαγαζιά μας μισογεμάτα. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να πάμε σε ένα δεύτερο κύκλο ενίσχυσης των επαγγελματιών όσον αφορά και το ενίκιο και τις ασφαλιστικές φορές. Okay. Αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει και το βλέπουμε μπροστά μας, όταν τα μαγαζιά είναι μισογεμάτα. Όταν το ποσοστό εμβολιασμού είναι 50% με 55%, ανάλογα θα γεμίσει και το μαγαζί μας. Εμείς είμαστε υπέρ του εμβολιασμού. Ζήτησε ο Υπουργός να γίνει μια μεγάλη μερίδα, ένα event, να προσελκύσουμε και άλλο τους ανεμβολίωστες και να τους πείσουμε να εμβολιαστούν. Δηλώσαμε παρόν, όλοι μαζί να το κάνουμε, και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και όλοι οι επαγγελματίες, είπαμε να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά ο κλάδος εστίασης έχει πει από την αρχή ότι είναι υπέρ του εμβολιασμού, αλλά κατά του διαχωρισμού, ούτε το θέμα του αστυνομικού μπορούμε να παίξουμε εμείς, να ζητάμε ταυτότητες και αυτό. Παρ' όλα αυτά το κάνουμε για ακόμα μια φορά για να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές, διότι πίσω από μια επιχείρηση υπάρχει μια οικογένεια. Υπάρχουν έξοδα, υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν, υπάρχουν προσωπικό που θέλει να δουλέψει, υπάρχουν επαγγελματίες που τροφοδοτούν αυτή τη μεγάλη αλυσίδα των επαγγελματιών.